Καλησπέρα σε όλους. Το ξέρω ότι έχω πει ότι τα βίντεο μου από εδώ και στο εξής θα έχουν άλλη μορφή, θα είναι έτσι περισσότερο εμπλουτισμένα με οπτικο-ακουστικό υλικό κλπ. Αλλά δεν μπορούσα να μην ανοίξω την κάμερα και να πω κάποια πράγματα τα οποία με τρώνε και είμαι σίγουρη ότι τρώνε και εσάς. Να πω ότι ό,τι πω θα το πω και σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν άνθρωπος, νέος άνθρωπος που θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτό το τρένο που συγκρούστηκε. Αλλά δεν βρισκόμουν. Όπως ούτε κανείς που γνώριζα προσωπικά. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ποιοι ήταν στο τρένο, ποιοι σκοτώθηκαν, ποιοι τραυματίστηκαν, ποιοι αγνοούνται, και να αφήσουμε λίγο στην άκρη το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Το αντιλαμβάνομαι ότι το μυαλό πάει αυτόματα σε αυτή τη σκέψη. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα posts του στυλ θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί. Ήμουν εκεί και κατέβηκα νωρίτερα. Κάποιος γνωστός μου ήταν να μπει και τελικά δεν μπήκε. Δεν γίνονται με κακή πρόθεση, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί παίρνουν την προσοχή από το πραγματικό γεγονός που είναι ο θάνατος αυτών των 56, νομίζω είναι τώρα, ανθρώπων. Αριθμός που, όπως καταλαβαίνετε, ενδέχεται να αυξηθεί λίγο ακόμα. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να βγάλω από τη μέση είναι ότι δεν ήταν ατύχημα το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν ήταν λάθος, δεν ήταν η κακιά στιγμή, ήταν μια εγκληματική πράξη. Και το πότε θα γινόταν ήταν απλά ζήτημα χρόνου. Με τις συνθήκες που έχουμε δει τώρα ότι επικρατούσαν, ήταν παράξενο το να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο. Φυσικά εγώ μιλάω εκ του ασφαλούς τώρα, γιατί δεν είχα ιδέα ότι δεν έχει αυτοματοποιημένο σύστημα, δεν ήξερα πώς είναι τα πράγματα, πώς λειτουργούν τα πράγματα το 2023 στα τρένα. Εγώ, σαν απλός πολίτης που έχει χρησιμοποιήσει τρένο, το μόνο που είχα παρατηρήσει ήταν οι κακές συνθήκες στο χώρο. Για παράδειγμα, δεν ήξερα τι συμβαίνει πέρα από αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ δεν το γνώριζα, δεν ήταν άγνωστο. Και όχι δεν ήταν άγνωστο, γινόντουσαν και προσπάθειες επανειλημμένες για να επικοινωνηθεί αυτό το πρόβλημα. Οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ πριν από ένα μήνα προειδοποιούσαν για τις ελλείψεις ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Ζητούσαν, όπως βλέπω εδώ, θα σας το βάλω κιόλας, αν και θα το έχετε δει με σίγουρη, να ολοκληρωθούν έργα συντήρησης, επισκευής, εξυγχρονισμού, εκπαίδευση των εργαζομένων και τους γράψανε. Αλλά και πιο πρόσφατα ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, οι οποίες υποχρεώσεις, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, περιλάμβαναν αναβάθμιση, συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Βλέπω τώρα στις ειδήσεις ότι είχαν λάβει και πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν είχαν τηρήσει τα όσα έπρεπε σχετικά με το δίκτυο και είχαν λάβει 15 δις για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία δεν ξέρω τι έγιναν, δεν ξέρω τι τα έκαναν και ακόμα και αν τα έκαναν κάτι πολύ βασικό όπως είναι το αυτοματοποιημένο σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα με GPS κλπ, δεν το είχαν ή το είχαν και δεν ήταν ενεργοποιημένο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω πού δόθηκαν ακριβώς αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν λάβει. Επίσης, όσο αφορά τώρα το σταθμάρχη, για τον οποίο ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά και έχει ευθύνη. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα από τη στιγμή που διάβασα κιόλας ότι είναι ο ανώτερος την ώρα του που τα τρένα είναι σε τέτοιο, σε κίνηση. Είναι ο τελευταίος που θα φύγει, που θα πάει στο σπίτι του. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να είναι πάνω όλη την ώρα να παρακολουθεί. Οπότε εννοείται έχει ευθύνη και φαντάζομαι θα μπει φυλακή. Όμως παρατηρώ μία τάση από κυβερνητικά πρόσωπα και μη να αποδίδεται ευθύνη αποκλειστικά σε αυτόν και να υπερτονίζεται η ηλικία του, η απειρία του, το γεγονός ότι μπήκε στη δουλειά με ρουσφέτη. Όμως, δεν θυμάμαι που το διάβασα, αλλά οι Ιάπωνες έχουν, λέει, κάποιο σύστημα επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνει τα 5 whys, τα 5 γιατί. Βέβαια, τι ξέρουν οι Ιάπωνες που είχαν πληρώσει, αν θυμάστε, σε τρένα πάλι 43 λεπτά τον κάθε επιβάτη επειδή καθυστέρησε να ξεκινήσει ένα λεπτό. Τι ξέρουν αυτοί οι βλάκες, εμείς εδώ, εμείς είμαστε οι καλοί. Ναι, τέλος πάντων, αυτό που έλεγα είναι ότι έχουν τα 5 whys, που ας πούμε πιάνεις το πρώτο why, το πρώτο γιατί το οποίο προκύπτει, ας πούμε, σε μια κρίση. Και μετά πας παρακάτω στο επόμενο και στο επόμενο προκειμένου να βρεις την πηγή του προβλήματος, γιατί δεν είναι πάντα το πιο αυτό που βγάζει μάτι το μόνο πρόβλημα το οποίο πρέπει να προσέξεις. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ρωτάς
Γιατί έγινε η σύγκρουση? Επειδή ο σταθμάρχης δεν πάτησε το κουμπί, δεν ξέρω τώρα να χρησιμοποιώ όρους έτσι λίγο λαϊκούς, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά, δεν είδε το ότι βρίσκονταν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Γιατί τα έκανε αυτά? Γιατί ήταν άπειρος και επειδή το σύστημα στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί ενώ ήταν άπειρος βρίσκονταν σε αυτή τη θέση? Γιατί τα συστήματα του 2023 στηρίζονται στον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, και ούτω καθεξής. Και με αυτόν τον τρόπο θα κληθούν να αναλάβουν ευθύνη όλοι οι υπεύθυνοι σε μια τέτοια τραγωδία, γιατί δεν βγάζει και νόημα να είναι μόνο ο τελικός κρίκος, ας πούμε, αυτός που έχει την ευθύνη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα θεωρηθεί μοναδικός υπεύθυνος ο σταθμάρχης, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπει φυλακή και δεν θα αλλάξει τίποτα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Άμα μπει στη φυλακή ο άνθρωπος και δεν αλλάξει τίποτα στον τρόπο διακυβέρνησης, που και πάλι θέλω να τονίσω ότι δεν αναφέρομαι σε κόμματα, μετά θα έχουμε άλλη τραγωδία. Η μεγαλύτερη τραγωδία είναι το ότι ζούμε στην Ελλάδα. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι για το ότι ζω στην Ελλάδα. Ντρέπομαι για την Ελλάδα. Δεν λέω ότι όλες οι άλλες χώρες είναι καλύτερες, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να κάνω σύγκριση. Ζω στην Ελλάδα, βιώνω καθημερινά το τι σημαίνει να ζει στην Ελλάδα και γι' αυτό το πράγμα μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Η ασφάλεια των πολιτών στην Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα σε κανένα επίπεδο. Δεν είναι απλά προτεραιότητα. Δεν είναι ότι είναι πιο κάτω. Δεν είναι καν. Δεν λαμβάνεται καν υπόψη, να το πω έτσι, γιατί το είπα λίγο λάθος. Με συγχωρείτε, ξέχασα το πόσους αστυνομικούς έχουμε για την ασφάλειά μας. Το ξέχασα, ειλικρινά, συγγνώμη. Επόμενο, ελληνική δημοσιογραφία. Δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει εντύπωση το ότι είδα όλη αυτή την εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου πόνου και το πιάνω σε καταστάσεις στις οποίες οι άνθρωποι απλά χρειάζονται ενημέρωση και οι άνθρωποι είναι σε απελπισία που ψάχνουν να βρουν τα άτομα τους που αγνοούνται. Εγώ παρακολουθούσα από τότε που συνέβη το περιστατικό τις ειδήσεις, γιατί ήθελα να ενημερώνομαι, και μέχρι που άρχισα να ακούω μία δημοσιογράφο να λέει όχι μία φορά, παραπάνω, για τα ανθρώπινα μέλη τα οποία βρισκόντουσαν εκεί στο σημείο της σύγκρουσης. Και θεωρώ ότι αυτή η πληροφορία για τα ανθρώπινα μέλη δεν προσφέρει τίποτα στους θεατές. Τίποτα απολύτως. Γίνεται μόνο και μόνο για να προκαλέσει αυτή την σύγχυση και τη στεναχώρια που προκαλεί. Και που, άμα με ρωτάτε, η σύγχυση και η στεναχώρια είναι κάτι φυσικό που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι όταν μαθαίνουν αυτή την είδηση. Δεν χρειάζεται να μάθουν λεπτομέρειες. Επίσης, το ότι βγάζουν στα κανάλια τους συγγενείς των ανθρώπων που μπορεί να αγνοούνται κλπ. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα ότι προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν, νομίζουν ότι προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Αλλά τι λέμε τώρα, λέμε κάτι που δεν ξέρουμε, λέμε ότι τα μίντια, ειδικά στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν το δράμα για να πουλήσουν? Εντάξει τώρα. Το περίεργο θα ήταν να μην το κάνουνε. Ή ο άλλος ο ρεπόρτερ που είχε πιάσει επιβάτες που μόλις είχαν κατέβει από το τρένο και τους έλεγε να του πουν πληροφορίες και εκείνοι λέγανε δεν θέλουμε, και αυτό συνέχιζε, ξέρω εγώ, και ήταν εκεί πέρα. Ξερνάω με αυτό το πράγμα και σε καμία περίπτωση ότι είναι η δουλειά του δεν δικαιολογεί τίποτα. Δεν σε υποχρεώσει κανείς να είναι η δουλειά σου, και εμένα θα μπορούσε να είναι η δουλειά μου, αλλά δεν είναι συνειδητά. Και τέλος, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ναι, τα μέσα είναι GDP, το γνωρίζουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί παρατηρώ μια παρόμοια τάση υπερδραματικοποίησης στα social media, που τα social media έχουν κάνει τόση δουλειά αυτές τις μέρες να αναπαράγουν τις φωτογραφίες, παρόλο που άκουσα ότι πολλοί γονείς δεν θέλουν να σημαίνει αυτό. Οπότε και πάλι έχει επικρατεί ένα χάος, αλλά τόσοι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν και τότε με τις αιμοδοσίες κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν έλειψαν πάλι όπως και ποτέ τα posts με τα ποιηματάκια, με τις ζωγραφιές, με τις ατάκες «Η ζωή είναι ρευστή», με τις ατάκες «Πάμε όλοι μας τη ζωή, ένα πάμε και όπου βγει» και άλλα τέτοια πράγματα με τα οποία εγώ είμαι κάθετα αντίθετη. Μην ρομαντικοποιείτε τέτοια εγκλήματα. Το ότι η ζωή είναι ρευστή δεν αρμόζει σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι μέρος της ζωής το να μπαίνεις σε ένα τρένο και να μην βγαίνεις. Δεν είναι μέρος της ζωής το να πηγαίνεις διακοπές και να καίγεσαι, ή το να βρέχει και να πνίγεσαι, ή το να χιονίζει και να πεθαίνεις από το κρύο, ή το να μην έχεις να πληρώσεις το ενοικιό σου, ή το να μην έχεις να πληρώσεις τα βασικά αγαθά. Δεν είναι έτσι η ζωή σε έναν υποτίθεται ανεπτυγμένο κόσμο. Στη ζούγκλα είναι, αλλά υποτίθεται δεν ζούμε στη ζούγκλα. Ό,τι ζούμε. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ανέφερα και πολλά ακόμα προβλήματα με τα οποία έρχομαστε αντιμέτωποι, όλοι οι άνθρωποι και
πάρα πολύ οι νέοι στην Ελλάδα, είναι απλά αποτέλεσμα ανικανότητας κυβέρνησης και όχι αυτής της κυβέρνησης και της προηγουμένης και της προηγουμένης, γιατί αν ισχύει αυτό το ότι θα μπορούσαν τα συστήματα αυτά να έχουν ενεργοποιηθεί από το 2000 και δεν το έκαναν, έχουν περάσει τόσες κυβερνήσεις, οπότε σε καμία περίπτωση δεν είναι θέμα κόμματος ή πολιτικής πλευράς. Όχι, είναι έτσι διαμορφωμένη η κοινωνία που είμαστε εμείς, τα παράσιτα, και αυτοί που είναι οι πολύτιμοι, οι σημαντικοί και που σε καμία περίπτωση, καμία δεν υπηρετούν το λαό όπως θα έπρεπε. Η καρέκλα τους και τα χρήματά τους είναι πολύ πιο σημαντικά από την ασφαλειά μας και επιβεβαιωνόμαστε κάθε μέρα. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τσακώνονται για το αν είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ. Είναι όλοι τα ίδια σκατά. Αν ποτέ καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι θέμα κόμματος, τότε μόνο μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά όχι, το μόνο που γίνεται είναι ότι τσιμπάνε στα υποκινούμενα posts που κάνουν, ξέρω εγώ, τσιράκια των κομμάτων που προσπαθούν να πλάσουν συνειδήσεις ανάλογα με το τι συμφέρει τον καθένα. Έτσι ακούς να τσακώνονται αυτές τις μέρες για το αν φταίει το δημόσιο, για το αν φταίει η Ιταλία, οι ιδιωτικοποιήσεις. Οι χειρότεροι θα πούνε ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Αντί να καταλάβουμε ότι είναι ένα ολόκληρο τεράστιο πακέτο, μια ολόκληρη κουλτούρα στην οποία ζούμε και την οποία πληρώνουμε όλοι. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο ήταν άτυχοι αυτοί που μπήκανε στο τρένο, ήταν γιατί ζουν στην Ελλάδα. Γιατί μπήκαν σε αυτό το τρένο στην Ελλάδα. Και ξαναλέω, ναι, δεν είπε κανείς ότι η Ελλάδα είναι η χειρότερη από όλες τις χώρες, αλλά για παράδειγμα στην Ιαπωνία δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, πιστεύω. Και δεν είναι θέμα εξυγχρονισμού μόνο, είναι νοοτροπίας. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας, την άποψή σας. Συλληπιτήρια σε όσους έχασαν κάποιον δικό τους, κάποιον γνωστό τους. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.